Κάθε χώρο έχει να μα δώσει τα δικά του στοιχεία σχετικά και τη δική του εικόνα σχετικά με το τι συμβαίνει στον χώρο τη οικοδομή στο νησί μα. Ε, θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον κύριο Μιχάλη Φράσκο, ο οποίο είναι ε, οικονομικό πόπτη στο επιμελητήριο, στη δίκη του επιμελητηρίου, αλλά ταυτόχρονα και ο ίδιο επαγγελματία, ε, με ε, είδη που σχετίζονται με τον χώρο τη οικοδομή. Ε, κύριε Φράσκο, από. Να ξεκινήσουμε πιο πρώτα απ' όλα ως επαγγελματίας. Πώς έχετε δει να μεταβάλλετε η κίνηση τον τελευταίο χρόνο ή και τα χρόνια πριν και αν μπορούμε να μιλήσουμε για κρίση, πώς θα την προσδιορίζαμε αυτή την κρίση στον χώρο της οικοδομής ε, μπορώ να πω ότι η Χίος κρατάει λίγο ακόμα, δηλαδή δεν μας έχει πιάσει η κρίση όπως κάποια άλλα μέρη της Ελλάδος οι οποίοι ομολογουμένως έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ε, και αυτό διότι εμείς δεν έχουμε βιομηχανία μεγάλη και βιοτεχνίες και τέτοια πράγματα. Αντέχει ακόμα η ναυτιλία, αντέχει ο, λίγο ο τουρισμός. Ε, δηλαδή το πρόβλημα που ε, μεταξύ δουλεύει η οικοδομή η οποία ε, υπάρχει ακόμα και είναι στο δρόμο. Ε, Πιστεύω ότι το πρόβλημα θα φανεί σε λίγο, διότι ε, δεν έχουν βγει άδειε καινούριε. Υπάρχει μια πτώση στην οικοδομική δραστηριότητα, ε, η οποία φτάνει το 40% περίπου το πρώτο εξάμηνο του 2009. Πώς στηρίζεστε και μας δίνετε αυτά τα στοιχεία, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ανάλογα με αυτά που μας δίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μιλούν για ποσά λιγότερα. Εσείς που στηρίζεστε. Τα, τα στοιχεία που έχω εγώ και μπορώ να σας πω είναι στα, στατιστικά στοιχεία για το Βόρειο Αιγαίο γενικά, ε, που μας δίνει Ιανουάριο-Ιούλιο, ε, μείωση σε κυβικά μέτρα και μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία τη δίνει από 37,5% μέχρι 45%. Ε, εμείς το άλλο πρόβλημα που έχουμε είναι με, τη, γενικότερη, με την παγκόσμια κρίση ε, που το δολάριο ε, έχει πάει εκεί που έχει πάει. Οι χιώτες της Αμερικής ε, δεν κάνουν πλέον επενδύσεις. Είναι ε, ασύμφορο το δολάριο να το φέρουν εδώ... Και έχει σταματήσει κατά 100% οι χιώτες Αμερική να φέρουν δολάρια και να κάνουν δουλειά. Ε, αναλογία, πιστεύω ότι στα, στα 10 συνεργεία τα 8-7 κάθονται. Αυτό πόσο μπορεί να ενταθεί σύντο χρόνο, Φοβάστε δηλαδή ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Πιστεύω, πιστεύω ότι θα χειροτερέψουν τα πράγματα και θα, θα, θα μείνουν στον επαγγελματικό αυτό τομέα λίγοι θα επιβιώσουν περισσότερο τα μεγάλα συνεργεία. Τα μεγάλα συνεργεία γιατί? Ε, γιατί μπορώ να πω ότι απαιτούν πολλά εργαλεία, έχουν πολύ τη... Πώς να Την τεχνική δηλαδή δεν είναι πρώτα περνάνε ένα σκεπάρδι, ένα σκεπάρδι, ένα σφυρί και έβγαινε οποιοδήποτε έβγαινε αργολάβος. Τώρα πιστεύω ότι θα, γι' αυτό λέω ότι θα επιβιώσουν τα μεγάλα συνεργεία, διότι δεν είναι πια ένα σφυρί και ένα και θα κρατήσουν και οι καλοί μας τόροι. Ε, είστε σε αντιπαράθεση, είστε σε ανταγωνισμό με τους ε, ξένους συναδέλφους σας. Όχι, καθο, δεν, δεν, είμαστε καθόλου σε ανταγωνισμό. Αυτό είναι θέμα γνωριμίας και θέμα, γι' αυτό σας λέω, ότι θα επιβιώσουν κάποιοι που έχουν τις μεγάλες γνωριμίες και θα επιβιώσουν οι καλοί μας story. Σε περιόδους κρίσεως <κοί> προτιμούν οι... Οι εργοδότες προτιμούν αυτού που δεν βάζουν ΙΚΑ. Όχι, δεν μπορούμε να είμαστε χωρί ΙΚΑ, διότι έχουμε, υπάρχει το ΙΚΑ, έρχεται το ΙΚΑ, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο τουλάχιστον σε αυτό το συνεργείο που είμαστε τώρα. Πάντω ε, οι, οι εργοδότε ζητάνε, αναζητούν το, το, φτηνότερο εργατικό δυναμικό. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, απλά αναζητούν να βρουν καλού μα τόρου. Και κατά, ε, ο, τι μάστρος εσύ σε πληρώνεις. Κύριε Βαΐδα, στο χώρο το δικό σας, στο χώρο της οικοδομής δραστηριοποιούνται και αρκετοί αλλοδαποί. Υπάρχει αντιπαλότητα, υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει ακόμα τολμό να πω και ρατσισμός. Ραξισμός δεν υπάρχει καθόλου. Όταν ο Μάστρος είναι καλός, πληρώνεται η σάξια, ας είναι Έλληνας, ας είναι ξένος. Εμεί το συνεργείο μα και οι εταιρείε οι οποίε αντιπροσωπεύουμε έχουν ασφαλισμένου όλου με ΙΚΑ γιατί τα καθημερινά ατυχήματα στι οικοδομή είναι τακτικό φαινόμενο και δεν μπορεί να έχει έναν άνθρωπο χωρί ασφαλεία. Ε, ζητάνε, υπάρχουν άνθρωποι που ζητάνε εργαζόμενου χωρί ΣΥΚΑ προκειμένου να συμπιέσουν το κόστο τη οικοδομή. Άμε πάρα πολύ. Έχουμε χάσει πάρα πολλέ δουλειέ. Δίνουμε προσφορά και μα λένε ότι ναι, μένει η προσφορά σου είναι φτηνή, αλλά εσύ από κάτω από την προσφορά σου μου γράφει ότι θέλει ΣΥΚΑ και εγώ δεν πληρώνω ΙΚΑ. Το έχουμε, σε πολύ, πολλές φορές έχουμε χάσει δουλειέ, οι οποίες δίνουμε προσφορά. Είμαστε καλοί στην προσφορά για να πάρουμε τη δουλειά, αλλά όταν ζητάμε το ίκα, χάνουμε τη, χάνουμε τη δουλειά. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα της κρίσης, συνέβαινε πάντα ή τώρα προσπαθούμε... Ήτανε παντοτινό φαινόμενο, ήτανε πάντα. Ήταν πάντα, το υπήρχε πάντα και ο κόσμος γυρεύει να κάνει τη δουλειά του όσο το δυνατόν φθηνότερα. Τώρα...